Συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο των εργασιών του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας. Οι συμφωνίες αφορούν στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών, του τουρισμού, των επενδύσεων, του πολιτισμού, της οικονομίας, των επενδύσεων, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Το παρόν έδωσαν πλήθος βουλευτών, οι οποίοι τόνισαν τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης συμφωνίας στις δηλώσεις τους. Και οι μεταφορές, και οι οδικές μεταφορές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σημαντικό, αλλά και το ενεργειακό κομμάτι. Στο ενεργειακό κομμάτι η Ελλάδα αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο. Έχουμε την δυνατότητα να φέρουμε αζέρικο αέριο μέσω του TAP από την Αζερβαϊτζάν στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Ιταλία και μέσω του IGB στη Βουλγαρία και από εκεί στην κεντρική Ευρώπη. Το Floating Storage Regasification Unit της Αλεξανδρούπολης δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε τόσο εμείς όσο και οι Βούλγαροι liquid natural gas, liquefied natural gas, άρα τους δίνει τη δυνατότητα να μην έχουν όλα τους τα αυγά σε ένα καλάθι και νομίζω ότι είναι σημαντικό στρατηγικά και για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλγαρία. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί για τέταρτη φορά σήμερα βρίσκονται εδώ στην όμορφη Αλεξανδρούπολη οι δύο πρωθυπουργοί των χωρών, των γειτονικών φίλων, συμμάχων, εταίρων χωρών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, ο κ. Μπορίσοφ και ο κ. Μητσοτάκης και μια σειρά από υπουργούς Έλληνες και Βουλγάρους ομολογός τους για να κουβεντιάσουν στο 4ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Πράγματι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Είμαστε η δεύτερη πιο δημοφιλής χώρα στη Βουλγαρία και η πρώτη για τους Βουλγάρους που έρχονται στην Ελλάδα. Συνεπώς ο τουρισμός είναι εκατέρωθεν μια πολύ, πολύ ουσιαστική, ένα πολύ ουσιαστικό πεδίο συνεργασίας. Ήδη 31 Ιανουαρίου είχαμε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο στη Σόφια και εδώ το εξειδικεύουμε ακόμα περισσότερο. Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν ήδη και τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα και πολύ ουσιαστικά με κοινές δράσεις δημιουργίας προϊόντων και ένα κοινό round table στη Θεσσαλονίκη ώστε να φέρουμε τους ιδιωτικούς φορείς, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες Ελλάδας και Βουλγαρίας να κάνουμε κοινά προϊόντα. Με ψυχραιμία, το κρούσμα είναι επιβεβαιωμένο φυσικά, αλλά είναι και περιορισμένο γιατί δεν έχει μετακινηθεί, οπότε είναι αν θέλετε κάτι το οποίο θα συνέβαινε μαθηματικά και μάλλον φαίνεται να συμβαίνει με τον πιο ήπιο δυνατό τρόπο. Είναι έτοιμες οι υγειονομικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Υγείας έχει τον πλήρη έλεγχο, έχουμε την εμπιστοσύνη του και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποδεικνύει το ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για την περιφέρεια, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Ενώ ο Χρήστος Δερματζόπουλος, ο βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε πως είναι τιμή που πρωθυπουργοί δύο ευρωπαϊκών χωρών πραγματοποιούν συνάντηση στην περιοχή. Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την περιφέρειά μας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι γνωστό. Είναι γνωστό σε όλους, μπορώ να πω. Φυσικά και έχω να επικαλεστώ και πολλές φορές που συζητήσαμε θέματα της περιοχής μας, ζητήματα της περιοχής μας και συγκεκριμένες κατευθύνσεις μου έδωσε για το πώς θα προχωρήσουν και το ενδιαφέρον που έδειξε ήταν μεγάλο. Εκτός όμως από το ενδιαφέρον του και η παρουσία του και μόνο στη Ροδόπη χθες και σήμερα εδώ στον Εύρο είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή μας. Έγινε χθες μια μεγάλη σύσκεψη με όλους τους παραγωγικούς φορείς της Ροδόπης. Υπόθηκαν θέματα κυρίως της Ροδόπης, γιατί έτσι διοργανώθηκε, αλλά και κάποια γενικότερο ενδιαφέροντος. Σε μια πολύ σημαντική συνάντηση δύο πρωθυπουργών, δύο χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρώτη φορά δεν βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Οπότε αναβαθμίζεται και ο γεωστρατηγικός ρόλος της περιοχής μας. Είναι πολύ σημαντικές τέτοιες επισκέψεις. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε αρκετούς υπουργούς και από τις δύο χώρες. Θα υπογραφεί μια διμερή συμφωνία που αφορά θέματα τουρισμού, ενέργειας, υποδομών, μια συνεργασία διακρατική, η οποία είναι τιμή μας που συμβαίνει στην περιοχή μας.